το θετικό. Βλέπουν καλύτερα τα πράγματα στην καθημερινότητά τους οι Κύπροι. Νομίζω είναι αντικειμενικά ορθό το γεγονός ότι ακριβώς όπως σωστά έχει επισημανθεί στο ρεπορτάζ, υπάρχει μια μεγάλη γενική ικανοποίηση. Μάλιστα, έχουν αυξηθεί τα ποσοστά από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, από το 63% στο 73%, στα ποσοστά στην ερώτηση για τη γενική ικανοποίηση όσον αφορά τη ζωή μας, την καθημερινότητα. Αύξηση έχουμε και στα οικονομικά του νοικοκυριού που και είναι. Και ακριβώς υπάρχει, και θα ήθελα να το τονίσω αυτό το γεγονός, ότι υπάρχει αύξηση και στα οικονομικά του νοικοκυριού. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, νοουμένου μάλιστα και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι γενικά η μεγαλύτερη μας ανησυχία ως Κύπρο είναι η οικονομία μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται από αυτή την έρευνα. Θα πρέπει να τονίσουμε, αγαπητή η Μαρίνα, το γεγονός ότι αυτό είναι το δεύτερο βαρόμετρο της κοινωνίας και χαίρομαι πραγματικά ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας AMR και το ΣΥΓΜΑ και η Σημερινή, ακριβώς με αυτούς τους δείχτες μπορούμε πλέον να σχηματίσουμε μια συνολική άποψη όσον αφορά τα κοινωνικά δεδομένα τα οποία επικρατούν στην Κύπρο. Γιατί η έρευνα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για διάφορους τομείς, αφορά και στην ανεργία, στα ζητήματα εξέβρεσης εργασίας, αλλά ακόμη και για τις προοπτικές για το μέλλον, κάτι το οποίο αναδεικνύεται έντονα μέσω από την έρευνα, ότι υπάρχει αυτή η ικανοποίηση, έχουν καλυτερεύσει οι συνθήκες και είναι αυτό ακριβώς το ζητούμενο το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί. Και βεβαίως από την έρευνα αυτή θα πρέπει να δούμε τι άλλο πρέπει να βελτιώσουμε. Βλέπω ανησυχία και μάλιστα με αύξηση ποσοστών 8% το Κυπριακό. Στο Κυπριακό. Και αυτό είναι ακριβώς μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, αν θέλετε. Υπήρξε όντως μια ανησυχία. Υπάρχει μια στασιμότητα αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό. Εν όψη και ελαίο προεδρικών εκλογών, αν θέλετε. Υπάρχουν ανησυχητικά δεδομένα όσον αφορά στην ικανοποίησή μας σε σχέση με την υγεία, αν θέλετε, αλλά και την αμυντική θωράκιση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα δεδομένα ότι η κοινωνία μας βελτιώνεται, βελτιώνονται τα οικονομικά των νοικοκυριών, βελτιώνεται η αντιμετώπιση όσον αφορά στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Άρα υπάρχει αυτή η τάση βελτίωσης και η οποία πραγματικά φαίνεται και διαγράφεται μέσα από την έρευνα. Βλέπω όμως ότι η υγεία και παιδεία είναι από τα βασικά μας προβλήματα. Λίγο ικανοποιημένη στην υγεία το 39%. Σε σχέση με το 35% που ήταν στο προηγούμενο βαρόμετρο και στην παιδεία λίγο ικανοποιημένη το 41% και δεν αναφέρομαι καθόλου στα ποσοστά των άκρων, δηλαδή το πολύ και το καθόλου. Ακριβώς, έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Ο μέσος όρος φαίνεται να παραμένει στα επίπεδα τα οποία ήταν τον Ιούλιο σε σχέση με το βαρόμετρο το οποίο έχουμε. Αλλά αναδεικνύονται θετικά πρόσημα σε αρκετούς τομείς. Να υπενθυμίσουμε ότι όσον αφορά στην υγεία είχαμε τα μεγάλα ζητήματα που αφορούσαν στο Γενικό Σχέδιο Υγείας. Αυτή η συζήτηση, η οποία, αν θέλετε, επηρεάζει και την κοινή γνώμη σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, είχαμε όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί. Παραμένει το γεγονός ότι υπάρχουν τα θετικά πρόσημα γενικά. Είμαστε ως Κύπροι πολίτες γενικά ικανοποιημένοι από τη ζωή μας. Αυτό αναδεικνύεται έντονα από τη δημοσκόπηση και από το βαρόμετρο της εφημερίδας Σημερινής. Αυτό το οποίο προέχει, αγαπητή Μαρίνα, είναι να συνεχίσουμε αυτή την ανωδική τάση και να βελτιώσουμε την επίπεδο ζωής. Όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, να ενσκύψουμε σε αυτά. Ακριβώς, πολύ σωστό, να ενσκύψουμε σε αυτά τα προβλήματα. Και είναι τα προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε όλοι. Η υγεία, η εκπαίδευση και η αμυντική θωράκιση παραμένουν ζητήματα που μας αφορούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανού.